Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από την πορεία των καλλιτεχνικών σχολών της Φάρης και την φετινή περίοδο, από το ποσοστό συμμετοχής, από τις εγγραφές και από το ενδιαφέρον του κόσμου. Τώρα, πριν από λίγο, με ενημέρωσαν οι καλλιτεχνικοί διευθυντές. Έχουμε 425 παιδιά στο 2, 150 παιδιά στην Δημοτική Σχολή Χορού και 100 στα οικαστικά. Είμαστε και ελαφρώς αυξημένοι σε σχέση με πέρυσι. Δεν συνυπολογίζω τα νούμερα των μαθητών οι οποίοι είναι π.χ. στις χοροδίες. Μιλάμε για αυτούς οι οποίοι είναι καθεαυτό εγγεγραμμένοι και παρακολουθούν μαθήματα. Αυτό δείχνει την εμπιστοσύνη του κόσμου στις καλλιτεχνικές σχολές παιδείας της Φάρης, οι οποίες είναι εγγυημένες με ποιότητα και με προσφορά στον πολιτισμό και στα πολιτιστικά δρόμενα της πόλης εδώ και 30 χρόνια. Επομένως, ο κόσμος ξέρει να αναγνωρίζει και την ποιότητα και τη δουλειά την οποία γίνεται. Θέλω να πω ότι φέτος έχουμε κάνει μια προσπάθεια μείωσης του κόστους, κυρίως στα δίδακτρα, όπου μειώσαμε στις νεαρές ηλικίες για να προσελκύσουμε ακόμη περισσότερο κόσμο προκειμένου να παρακολουθήσει στις σχολές μαθήματα και έχει πάει σχετικά καλά, είμαστε ικανοποιημένοι. Να τονίσω και να ενημερώσω τον κόσμο, γιατί πολλοί ίσως να μην το ξέρουν, ότι μέσα στην τιμή των διδάκτρων, όσον αφορά το 2, περιλαμβάνονται και τα όργανα. Τα όργανα με τα οποία κάνουν οι μαθητές μάθημα είναι του Δημοτικού Οδείου. Στα δε οικαστικά παρέχονται και τα υλικά, τα χρώματα, ο πυλός, τα υλικά με τα οποία γίνονται τα μαθήματα παρέχονται από την Φάρης. Λοιπόν, το δεύτερο και όσον αφορά την καλλιτεχνική διευθύντρια του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού, θέλω να πω ότι από σήμερα, με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Φάρης, με την οποία προσλαμβάνουμε τον καλλιτεχνικό διευθυντή για το 23ο Διεθνές Φεστιβάλ, μετά τη σχετική διαγωνιστική διαδικασία, όπου είχαμε μία αίτηση από την κυρία Κατερίνα Κασιούμη και η οποία αναμένεται να εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, ξεκινάει ο σχεδιασμός για το 23ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού, με τον ίδιο προϋπολογισμό. Σήμερα περνάει από το Διοικητικό Συμβούλιο και ο απολογισμός του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού. Είχαμε προϋπολογίσει 430.000 ευρώ, ο απολογισμός κινείται στα 400.000. Επομένως, λοιπόν, κινηθήκαμε σε φυσιολογικά και λογικά πλαίσια και ξεκινάει από την κυρία Κασιούμη, στην οποία να ευχηθούμε καλή επιτυχία, ο σχεδιασμός και ο προγραμματισμός για το 23ο. Όπου η διαφορά με πέρυσι, και θέλω να το τονίσω, διότι μας στεναχωρούν κάποιες κρίσεις και σχολιασμοί που γίνονται, ότι το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού φέτος έγινε πανελλαδικό και κινδυνεύει να γίνει επαρχιακό. Αυτά είναι απαράδεκτα να ακούγονται, όταν αυτοί οι οποίοι τα λένε, όταν τα σχολιάζουν, παραβλέπουν και αγνοούν, συγγνώμη, ότι η κυρία Κασιούμη ανέλαβε τον Μάρτιο, μετά την παρέτηση της κυρίας Μαραγκοπούλου, η οποία έλαβε χώρα τον Ιανουάριο. Και επομένως ο χρόνος ο οποίος είχε μπροστά της ήταν μόλις 3 μήνες. Και όσοι είναι γνώστες των φεστιβάλ και τέτοιου είδους υψηλού επίπεδου εκδηλώσεων, γνωρίζουν πολύ καλά ότι σε 3 μήνες μάλλον δεν καταφέρνεις να κάνεις κάτι. Αντιθέτως, η κυρία Κασιούμη και ανταποκρίθηκε και διοργάνωσε και ένα φεστιβάλ αντάξιο της φήμης του όλων αυτών των χρόνων που έχει διανύσει. Τώρα έχει όλο το χρόνο μπροστά της να μπορέσει να κάνει τον προγραμματισμό της και έχει όλο το χρόνο μπροστά της να μπορέσει κυρίως να ασχοληθεί με το κομμάτι των ξένων συγκροτημάτων, που ήταν το δύσκολο κομμάτι, διότι το Μάρτιο ξένο συγκρότημα για να βρεις και να έρθει να παρουσιάσει στην Καλαμάτα σε 3 μήνες παραστάσεις ήταν ακατόρθωτο. Παρ' όλα αυτά όμως βρήκε και είχαμε τους Καντόκο, καλά τους λέω, είχαμε ξένες συμμετοχές. Άρα λοιπόν αυτά τα οποία ακούγονται περί ενός φεστιβάλ το οποίο χάνει τον διεθνή χαρακτήρα του και γίνεται ελληνικό και ενδεχομένως επαρχιακό και να τα λένε μάλιστα και στελέχη της Μίζωνος μειοψηφίας, είναι παντελώς απαράδεκτα. Το εικαστικό εργαστήρι έχει ξεκυλήσει δυναμικά, όπως είπαμε και όπως είπε και ο Πρόεδρος, καλλιτεχνικά, με σημαντική παραγωγή εικαστικού έργου.
Θέλω να πω ότι εκτός από τα μικρά παιδιά που παίρνουμε, που ξεκινάμε από ηλικία 3,5 ετών, για τα παιδικά τμήματα που κάνουν ζωγραφική και κεραμική, τα τμήματα προπαρασκευής για τις σχολές, αλλά και τα τμήματα ενηλίκων, αγιογραφίας, κεραμικής, ζωγραφικής, έχει ξεκινήσει και ένα καινούριο τμήμα. Το τμήμα χαρακτικής, το οποίο ξεκινάει επίσημα από την 1η Δεκεμβρίου. Το τμήμα χαρακτικής είναι η πρώτη φορά που γίνεται στην Καλαμάτα με τέτοιο σοβαρό τρόπο. Θα είναι δάσκαλος ο Χρήστος Βελισάρης, ο οποίος έχουμε όλες τις πιστοποιήσεις από την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας που τελείωσε, από τους δασκάλους του εκεί, από τον κύριο Γουρζή που ήταν ο δάσκαλός του, ότι είναι, ξέρει πάρα πολύ καλά την τέχνη της χαρακτικής, και ξεκινάει ένα εργαστήριο το οποίο θα λειτουργήσει μακροχρόνια, όχι σεμιναριακά, και ήδη έχει γεμίσει το πρώτο τμήμα. Και το ευχάριστο είναι ότι έχει γεμίσει με άτομα που έχουν τελειώσει την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών. Δηλαδή, το 50% των ανθρώπων που γράφτηκαν σε αυτό το τμήμα έχουν ήδη πτυχίο της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί δείχνει την ποιότητα του εργαστηρίου. Πόσο σημαντικό θα είναι και τι έργα θα δούμε στο άμεσο μέλλον. Όσο αφορά τις εκδηλώσεις, ετοιμάζουμε μία έκθεση σε συνεργασία με την οικαστικό Μαρία Μπουρίκα από την Καλαμάτα, την οποία θα παρουσιάσουμε σύντομα στο Κέντρο Τέχνης Καλαμάτας. Επίσης, έχω κάνει μία επαφή με την Διευθύντρια του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, την κυρία Κατερίνα Κοσκινά, η οποία ενδιαφέρεται θερμά, και μάλιστα η κουβέντα έχει γίνει και μετά την αποτυχία της Καλαμάτας να είναι η πολιτιστική πρωτεύουσα το 2021, ενδιαφέρεται θερμά να γίνει μία προγραμματική με την Δημοτική Πινακοθήκη Καλαμάτας και να μας φέρνει αξιόλογες εκθέσεις. Αυτό, αν ενδιαφέρει την πόλη, θα είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Και επίσης θέλω να πω ότι και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΜΣΤ ενδιαφέρονται για αυτή τη συνεργασία. Η Δημοτική Πινακοθήκη ακόμα δεν έχει παρουσιάσει τη φετινή της έκθεση. Νομίζω ότι δεν έχουμε ετοιμαστεί ανάλογα, δεν έχει χρηματοδοτηθεί μάλλον η πρώτη έκθεση. Και θα ήθελα η Δημοτική Πινακοθήκη, δική μου επιθυμία θα ήταν να παρουσιάζει 4-5 εκθέσεις το χρόνο, αλλά θεωρώ ότι χρηματοδοτείται ελλιπώς. Σε αντίθεση με άλλες δημοτικές πινακοθήκες, όπως της Πάτρας, οι οποίες παρουσιάζουν 10 εκθέσεις το χρόνο. Εμείς όλα αυτά τα χρόνια έχουμε περιοριστεί σε μία ή καμία. Επίσης, και άλλοι φορείς ενδιαφέρονται για την Καλαμάτα, όπως είναι η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών. Με την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών έχουμε ξεκινήσει μία συνεργασία, η οποία σε πρώτη φάση θα επισκεφτούν διάφοροι φοιτητές του οικαστικού εργαστηρίου, σπουδαστές μας, την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, και θα ξεναγηθούν και θα συμμετέχουν σε διάφορα εργαστήρια. Σε δεύτερη φάση θα γίνει μια εκδρομή που θα μπορεί να έρθει ο καθένας, δηλαδή και άνθρωποι που δεν είναι σπουδαστές του οικαστικού εργαστηρίου, αρκεί να δηλώσουν τη συμμετοχή τους άμεσα στη γραμματεία του οικαστικού σχολείου. Και στην τρίτη φάση, που θα γίνει την Άνοιξη, η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών προτίθεται να επιλέξει μια σειρά από τελειόφοιτους ή φοιτητές που είναι στην πτυχιακή τους και οι οποίοι να κατέβουν κάτω, να φιλοξενηθούν εδώ και να δημιουργήσουν έργα με αφορμή από την πόλη μας. Νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ σημαντικό όλα αυτά να πραγματοποιηθούν στη χρονιά που έρχεται. Είμαι πολύ χαρούμενη που άλλη μια χρονιά έχει ξεκινήσει τόσο δυναμικά. Υπάρχουν πολλές εγγραφές και ευχαριστώ πάρα πολύ τους γονείς και τα παιδιά που με τόση ζέση στηρίζουν το έργο της σχολής. Πραγματικά αυτό είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό. Ξεκινήσαμε για δεύτερη χρονιά, πέρσι πολύ δειλά, και φέτος πάει πολύ καλά το τμήμα των ενηλίκων. Πιστεύουμε ότι είναι ένα στόχος της σχολής το μάθημα του χορού και γενικά η χορευτική δημιουργία να απλωθεί σε όλες τις ηλικίες και σε ανθρώπους πιθανά και στο μέλλον με αναπηρία. Θα ήταν ένας από τους στόχους μας, γιατί πιστεύουμε ότι αυτό θα βοηθήσει την υγιή εξωστρέφεια που πρέπει να έχουν οι τέχνες και ο χορός. Για φέτος προγραμματίζουμε μέσα στη χρονιά 2 σεμινάρια, τα οποία θα αφορούν θέματα του σύγχρονου χορού περισσότερο, μιας και πιστεύω ότι αυτό θα συνδέσει ακόμα περισσότερο τη σχολή με το φεστιβάλ, που είναι ζητούμενο, για να μπορέσει το φεστιβάλ να λειτουργήσει και να ορθοποδήσει και να αποδίδει στην πόλη ακόμα περισσότερο. Για τα Χριστούγεννα έχουμε ετοιμάσει μια πολύ, πιστεύω, όμορφη γιορτή,
της οποίας το θέμα της προέκυψε από τη συνεργασία των καθηγητών χορογράφων, των παιδιών και των μουσικών συνοδών. Εδώ θέλω να πω ότι έχουμε την τύχη να έχουμε ακόμα μουσική συνοδεία ζωντανά μέσα στα μαθήματά μας, το οποίο βοηθάει πάρα πολύ την ποιότητα και την εκπαίδευση των παιδιών, γιατί πραγματικά συνδέει τις τέχνες και ο χορός είναι μια τέχνη που έχει πολλά κοινά με τη μουσική. Είναι λοιπόν, θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που μέσα σε αυτή την οικονομική δυσχέρεια που επικρατεί η διοίκηση και η Δημοτική Αρχή στηρίζει αυτό το έξοδο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και πιστεύω ότι πραγματικά δίνει μια άλλη ποιότητα στη σχολή. Αυτό λοιπόν, από αυτή τη συνεργασία μουσικών συνοδών και χορογράφων, καθηγητών και παιδιών, όπως είπα, ξεκίνησε το θέμα της φετινής χριστουγεννιάτικης παράστασης, μικρές χορευτικές, αλλά και από το δύο μουσικές ιστορίες. Πιστεύω ότι αποτέλεσε αυτό το θέμα ένα ακόμη εκπαιδευτικό εργαλείο για να φέρει με δημιουργικό τρόπο τους μαθητές της σχολής μας κοντά στην κίνηση και στη δημιουργικότητα. Και επίσης να κλείσω με το ότι για τέταρτη συνεχή χρονιά η σχολή μας οργανώνει εκπαιδευτική εκδρομή με πολύ μεγάλη συμμετοχή στην Αθήνα. Τα παιδιά θα έχουν τη δυνατότητα και τη χαρά μαζί με γονείς να δουν μια ολοκληρωμένη παράσταση μπαλέτου, κάτι το οποίο είναι έχει πολύ μεγάλο κόστος, είναι κάτι πολύ έξοδο που δεν είναι εύκολο κανένας να έχει τη δυνατότητα στις μέρες μας να δει στην Καλαμάτα μια ολόκληρη παραγωγή μπαλέτου. Και θα ήθελα εδώ να ευχαριστήσω και το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων της Φάρης που πάντα στέκεται στο πλευρό μας και βοηθάει κάθε δραστηριότητα. Για το φεστιβάλ με που σε σχέση με το φεστιβάλ θέλω να πω ότι θα κάνω για άλλη μια φορά ό,τι καλύτερο μπορώ, όπως έκανα και πέρσι. Πιστεύω όμως ότι δεν έχει να κάνει μόνο με το τι θα κάνω εγώ. Αυτό που είναι πολύ ευχάριστο είναι ότι πέρσι είδα μια ομάδα ανθρώπων να στηρίζει το φεστιβάλ μέσα σε δύσκολες συνθήκες και να το αγαπάει και να θέλει να υπάρχει στην πόλη αυτή, η οποία οπωσδήποτε είναι μια επαρχιακή πόλη και δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Μια επαρχιακή πόλη στην Ελλάδα του 2017, η οποία έχει και τα πολύ γνωστά προβλήματα. Ο πολιτισμός οπωσδήποτε βάλεται αυτή την εποχή και κανένας νομίζω ότι μπορεί να αντισταθεί. Η κριτική δεν με πειράζει, γιατί όταν αποφάσισα να κάνω και πέρσι και φέτος την αίτησή μου, ήμουνα αποφασισμένη και ήξερα ότι σε αυτές τις θέσεις δεν είναι δυνατόν να μην δέχεσαι κριτική, πόσο περισσότερο όταν έχει υπάρξει μια πολύ μεγάλη άνθηση αυτού του θεσμού τα προηγούμενα χρόνια, με ένα πάρα πολύ αξιόλογο έργο. Κάνω αυτό που πιστεύω και που εγώ σαν καλλιτέχνης και σαν άνθρωπος θεωρώ ότι θα έχω τη συνείδησή μου ήσυχη και επίσης θα στηρίξω το χώρο μου. Ο χώρος του χορού είναι ένας χώρος που πεινάει, που έχει μεγάλη δυσκολία. Η τέχνη του χορού είναι μια τέχνη η οποία απαιτεί χρόνο και χρήμα και χώρο, έχει κόστος και δυστυχώς αυτή τη στιγμή ο καθένας πιστεύω από τη θέση που βρίσκεται πρέπει να στηρίξει, όχι όπως πιθανόν θα ήθελε, αλλά όπως μπορεί. Εύχομαι το φετινό φεστιβάλ να πάει πολύ καλά. Είμαι πολύ χαρούμενη πέρσι που μπορέσαμε και δημιουργήσαμε συνεργασίες του φεστιβάλ με μεγάλους θεσμικούς φορείς, όπως ήταν το Μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, η στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, η Εφορία Αρχαιοτήτων και το Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσσηνίας, το Δημοτικό Οδείο, οι σχολές πραγματικά στηρίξανε, οι φίλοι της Μουσικής Καλαμάτας. Θέλω να πω ότι το να λειτουργεί ένας θεσμός δημιουργεί μια δυναμική. Η τελειότητα είναι κάτι το ζητούμενο. Δεν είναι πάντα εφικτό. Μακάρι στο μέλλον και χωρίς εμένα να μπορέσει το φεστιβάλ να τη φτάσει και αυτός ο θεσμός να παραμείνει σε αυτή την πόλη, γιατί έχει δώσει και η πόλη πολλά στο θεσμό και τον χρειαζόμαστε. Οι καλλιτεχνικοί διευθυντές κάνουν απολύτως σωστά τη δουλειά τους και καλά κάνουν και διεκδικούν και όχι μία και δύο και τρεις και 13 εκθέσεις το χρόνο. Εμείς με τα οικονομικά δεδομένα σε μια χώρα πτωχευμένη εδώ και 8 χρόνια προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο και νομίζω ότι το έχουμε αποδείξει. Από εκεί πέρα ο κύριος Λαμπρινίδης, και είναι νομίζω και δουλειά του και υποχρέωσή του, είναι να φέρνει
προτάσεις, απόψεις, ιδέες. Και εμείς προσπαθούμε να αναζητούμε τα χρήματα και την πραγματοποίηση αυτών των ιδεών. Νομίζω ότι έχουμε κάνει πάρα πολλά. Η Πινακοθήκη είναι από τις πιο γνωστές από πλευράς έργου που έχει παρουσιάσει στην Ελλάδα. Νομίζω πολλές από τις εκθέσεις ήταν και πρωτότυπες. Από εκεί και πέρα, εντάξει, όλα να τα κάνουμε δεν γίνεται. Έχουμε πολλά πολιτιστικά σχήματα, έχουμε θέατρο, έχουμε οδείο, έχουμε σχολή χορού, έχουμε φεστιβάλ, έχουμε εκδηλώσεις. Προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο. Στοιχίζουν 550.000 ευρώ το χρόνο οι τρεις σχολές. Τα λειτουργικά τους, οι μισθοδοσίες, τα ανελαστικά, όλα αυτά στοιχίζουν 550.000 ευρώ. Και αυτά τα δίνει ο Δήμος.